ταφείς και να μας τιμωρούν για να βάλουμε άλλα 2 εκατομμύρια να τους δώσουμε. Άρα λοιπόν εμείς για να λειτουργήσουν τα σχολεία μας, να έχουμε τις αυλές των σχολείων μας γεμάτες, να έχουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις μας όπως πρέπει για να παίζουν τα παιδιά μας, να έχουμε τις παιδικές χαρές, ένα πλήθος δηλαδή αναγκών, να μπορέσει να λειτουργήσει η ΔΕΙΑΠ, η οποία έχει φτάσει στο σημείο λόγω το ότι μας στερούνε τον εργαζόμενους, δεν έχουμε προσλήψεις, τι έχουμε, φτάνουμε στο σημείο να μην μπορεί να λειτουργήσει. Ζητήσαμε 102 εργαζόμενους από τη ΔΕΙΑΠ εδώ και πόσα χρόνια και αυτά δεν εγκρίνονται, με αποτέλεσμα να είναι αναποτελεσματική η ΔΕΙΑΠ στα κρίσιμα ζητήματα της ίδρυψης και της αποχέτευσης για να ανταποκριθεί. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το Δήμο για τις προσλήψεις. Ζητούμε μόνιμους εργαζόμενους να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε όλον εκείνο τον επαρκή αριθμό για να μπορούμε να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες μας, για να έχουμε μεγαλύτερη προσφορά στον πατραϊκό λαό και φυσικά τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Να αναφέρω έναν αριθμό. Ο Δήμος Πατρέων, ενώ δικαιούται με βάση τους νόμους αυτούς τους οποίους οι κυβερνώντες έχουν κάνει διαχρονικά και με τον νόμο Καλλικράτη, δικαιούται 91 εκατομμύρια ευρώ, εμείς παίρνουμε 23 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν γίνεται με αυτή τη μικρή χρηματοδότηση να λειτουργήσει ο Δήμος και δεν είμαστε διατεθειμένοι να χαρατσώνουμε τον πατραϊκό λαό και να το φορολογούμε δεύτερη και τρίτη φορά για να μπορέσουμε να έχουμε πόρους αναγκαίους. Η Δημοτική Αρχή πήρε την πρωτοβουλία που την έχουμε πολλές φορές πει ότι θα ξεκινήσουμε τα δικαιώματά μας και αυτά που δικαιούται η πόλη να τα διεκδικούμε. Η περιγραφή έγινε, τα αιτήματα μπήκαν από το Δήμο μας, αλλά και γενικότερα όλοι οι Δήμοι βάζουν διάφορα ζητήματα, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους κυβερνούντες για να λυθούν τα ζητήματά μας. Συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε από την αρχή που ήρθαμε ως Δημοτική Αρχή. Να διεκδικούμε τα δίκαια μας. Κανένας δεν πρόκειται να μας χαρίσει τίποτα. Ό,τι θα πάρουμε, θα το πάρουμε με τους αγώνες μας. Όσο πιο πολύ αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε το δίκιο, αυτό θα έχει και αποτελέσματα. Ξεκινούμε αυτή τη μεγάλη πορεία πάλι στην Αθήνα. Την άλλη φορά ξεκινήσαμε με τα πόδια, τώρα οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν και θα πάμε με τα λεωφορεία μας, με τα αυτοκίνητά μας, με όλα εκείνα τα μέσα τα οποία θα μας φέρουν στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση και διαδήλωση και θα πάμε στην κυβέρνηση να ζητήσουμε όλα αυτά τα οποία μας τα στερούν. Και πρώτα και κύρια, επειδή όταν λέμε Δήμος είναι οι άνθρωποι που συγκροτούν το Δήμο, είναι τα δίκαια των ανθρώπων μας, οι οποίοι βρίσκονται σε συνθήκες δύσκολες, η φτώχεια συνεχίζει και βασανίζει τους ανθρώπους της πόλης μας, τους εργαζόμενους, όλους αυτούς που χτίζουν την πόλη, η ανεργία σαρώνει, 33.000 ανέργους έχουμε, η κατάσταση στην πόλη μας, βλέπουμε ας πούμε από τις θεομηνίες, από τις καταστροφές που γίνονται και αυτά όλα θα πρέπει να αποκατασταθούν. Μεγάλα αιτήματα τα οποία έχουμε, όπως είναι το τρένο, η υπογειοποίησή του, όπως είναι η διεκδίκηση του Ριγανόκαπου, όπως είναι να φτιάξουμε τους δρόμους μας, να φτιάξουμε τις πλατείες μας, να φτιάξουμε την πόλη μας, την παραλιακή τη ζώνη. Όλα αυτά απαιτούν χρηματοδότηση, η οποία δεν έρχεται. Ο Δήμος βρίσκεται σε δύσκολη θέση οικονομικά και λόγω της ακρίβειας, όπως την ακρίβεια την πληρώνει και ο λαός μας, ο οποίος δυσκολεύεται. Η ακρίβεια αγκαλιάζει τα ζητήματα της ενέργειας. Ένα 40% αύξηση, για παράδειγμα, τα 4 εκατομμύρια που πληρώνουμε εμείς για δημοτικό φωτισμό θα πάει αμέσως 1.600.000 παραπάνω. Μας βασανίζουν και μας τιμωρούν για τις δικές τους ανικανότητες αλλά και επιλογές. Σταθούν και με επιμέρους αιτήματα, δηλαδή θα έχουμε ξεχωριστό υπόμνημα για το τρένο. Θα συναντηθούμε με την κυβέρνηση, στην οποία θα της βάλουμε τα
τα θέματα μας, τα αιτήματά μας και με υπομνήματα σε όλα τα ζητήματα. Δεν θα κάνουμε μία ξεχωριστή κινητοποίηση μόνο για ένα θέμα, θα είναι όλα τα θέματα. Άρα ένα υπόμνημα, και αυτό αποφασίσαμε και με τους φορείς και με την Οργανωτική Επιτροπή των Φορέων, η οποία έχει εμπλακεί στο ζήτημα να πιέσουμε για να γίνει υπογειοποίηση. Άρα θα έρθουν και οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί, οι κάτοικοι, αλλά και όλοι οι πόλη μας, είναι αίτημα του Δήμου μας καταρχήν, αλλά σε αυτή τη μάχη θα είναι όλοι οι παρόντες και θα βάλουμε ένα υπόμνημα που θα είναι η υπογειοποίηση του τρένου από την Κανελοπούλου μέχρι το Ρίο. Ένα. Το ίδιο, χθες είχαμε για παράδειγμα συνάντηση, πάω παραπέρα, στον Ανατολικό Διαμέρισμα. Διεκδικούμε από την αρχή που αναλάβαμε να πάρουμε το σκουπιδότοπο και να τον εξηγιάνουμε, να τον κάνουμε ένα μεγάλο ανατολικό πάρκο, και δυστυχώς τα υπερταμεία θεωρούν ότι είναι ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο και δεν ξέρουν τι έχουν στο νου τους, από τι θέλουν να βγάλουν από ένα σκουπιδότοπο. Είναι μεγάλη έκταση, πιθανόν να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, αλλά είναι σκουπιδότοπο στον οποίο εμείς θέλουμε να το κάνουμε πάρκο. Άρα ξεχωριστό υπόμνημα θα υπάρχει για τη διεκδίκηση και για το αίτημά μας το οποίο έχουμε στο Ριγανόκαβο. Και παράλληλα και για όποιο άλλο αίτημα, δηλαδή για παράδειγμα, στείλαμε πριν από λίγο καιρό στην κυβέρνηση, στην Υπουργό Παιδείας και στον Υπουργό Εσωτερικών, το ζήτημα τι θα γίνει με τις αυλές των σχολείων μας. Γιατί το απόγευμα είμαστε μία πόλη αστική, δεν έχει αλάνες, πού παίζουν τα παιδιά μας, πού βρίσκονται, και λέμε εμείς ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει. Οι αυλές του σχολείου μας το απόγευμα θα μπορούσε να έχει γεμίσει ζωή. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται γυμναστές, χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν να βοηθήσουν για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών μας σε αυτούς τους χώρους. Χρειάζεται και μια επιστασία, να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να ρυθμίζουν την λειτουργία του σχολείου, και το ίδιο ισχύει και για τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Περιγράφονται συνοπτικά στο κάλεσμα το οποίο το έχετε στα χέρια σας, όπως τα ζητήματα με την υγεία που ξεκινάμε και λέμε για παράδειγμα, και πρέπει να ξέρετε ότι εξαιτίας οι συνέπειες της κακής διαχείρισης του ζητήματος της πανδημίας μας έχει φτάσει στο σημείο να έχουμε και πολύ περισσότερους θανόντες από αυτή την υπόθεση, 17% περισσότερους από το 2019. Άρα όλες αυτές οι συνέπειες της κακής διαχείρισης του θέματος, της μη επιστημονικής αντιμετώπισης των ζητημάτων, το ότι έχουμε το νοσοκομείο του Θώρακος κλειστό και με το ζήτημα της, ενώ ζητούσαμε ένα χώρο ανακαινισμένο να το δώσουν στην πόλη μας για να έχουμε καλύτερη περίθαλψη, τα ζητήματα που έχουμε στην πρωτοβάθμια, όλα αυτά θα πρέπει να διεκδικηθούν για να έχουμε ένα δημόσιο τομέα υγείας ο οποίος να μπορεί να στηρίζει τον καθένα μας όταν έχει ανάγκη. Με όλα αυτά τα ζητήματα εμείς λέμε ότι θα πάμε στην Αθήνα. Αυτό απαιτεί οργάνωση και απαιτεί και τη συμμετοχή. Και εμείς λέμε ότι δεν, ως πατραϊκός λαός, κανένας να μην λείψει από αυτόν τον αγώνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ περιμένω να συνεδριάσει στο αίτημα του Δήμου μας που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Πατρέων. Ο Δήμαρχος Πατρέων ζήτησε να γίνει συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με μία σειρά από ερωτήματα. Δηλαδή, αν είναι να λειτουργήσουμε την Ξερόλα όπως λειτουργούμε σήμερα, έχουμε 2 χρόνια που υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ για την Ξερόλακα τι κάνει? Αφού οι εργαζόμενοι που λειτουργούν την Ξερόλακα είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων. Οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων κάνουν τα τεχνικά προγράμματα, τις μελέτες όλες. Ήδη οι εργαζόμενοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία ευθύνη. Και αν δεν έχει ευθύνη για τους χώρους υγειονομικής ταφής, τότε για τι πράγμα έχει? Έχει ένα σχεδιασμό. Τι ζητήσαμε εμείς? Τα αυτονόητα. Ότι για να κάνουμε ένα προγραμματισμό, εκτός αν θέλουμε να λέμε ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, και επομένως επανερχόμαστε στην προηγούμενη κατάσταση, ο Δήμος Πατρέων να κάνει τον προγραμματισμό του και τα χρήματα που δίνουμε και που δεν είναι λίγα και που φτάσανε σήμερα να δώσουμε 5 εκατομμύρια, γιατί να τα δώσουμε? Δεν θα έχει λόγο όσοι σε αυτό το θέμα? Έχει λόγο, και πρέπει να καθίσουν να συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή, να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, να οργανώσουμε, να καταλήξουμε
σε έναν προγραμματισμό διαχείριση των απορριμμάτων. Αλλιώς τι έχουμε, δηλαδή, υπάρχει συνδυσά πώς. Τι είναι ο συνδυσά σήμερα, δηλαδή.